ό,τι θέλετε να μάθετε για τα χρέη των κομμάτων και δεν τολμάτε να ρωτήσετε. Αν σας ήρθε στο μυαλό το φιλμ του Woody Allen, έχετε δίκιο. Η υπόθεση των δανείων των κομμάτων δικαιολογεί κάθε είδους συνειρμούς. Ας ξεκινήσουμε από τα πραγματικά περιστατικά που καλύπτονται σήμερα από μια συνωμοσία σιωπή. Πώς αχρωστούν τα κόμματα. Στις αρχές του 2013, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ χρωστούσαν πάνω από 270 εκατομμύρια ευρώ. Τι έχει συμβεί από τότε δεν γνωρίζουμε, γιατί η Τράπεζα της Ελλάδος δεν δίνει στοιχεία στη Βουλή, λόγω λέει απορρίτου. Πότε πήραν τα δάνεια. Είναι ιστορία δεκαετιών, με τις πλουσιοπάροχες κρατικές επιχορηγήσεις θα έπρεπε να τα έχουν όμως από καιρό εξοφλήσει. Αντί γι' αυτό, πήραν και νέα δάνεια στη διάρκεια της κρίσης. Η Νέα Δημοκρατία πήρε άλλα 15 εκατομμύρια ευρώ το 2012 και ας γνώριζε καλά ότι δεν μπορεί να τα αποπληρώσει. Τα ίδια έκανε και το Πασόκ. Πώς προκύπτει ότι δεν μπορούσαν να τα πληρώσουν? Το ομολόγησαν οι ίδιοι. Όταν πριν πάρουν τα καινούρια δάνεια, η τότε γενική του γραμματής, Καχρημάκης και Λικουρέντζος, κατέθεσαν τροπολογία για να ρυθμίσουν με νόμο τα παλιά. Μοναδική εγγύηση οι μελλοντικέ κρατικέ επιχορηγήσει. Όμω, ό,τι ποσοστά και αν φέρουν, η επιχορήγηση δεν φτάνει ούτε για του τόκους. Σήμερα παίρνουν επιχορήγηση περίπου 9 εκατομμύρια το χρόνο και οι τόκοι είναι πάνω από 20, κοντά στα 22. Από ποιου τα πήραν, Τα περισσότερα από την κρατική αγροτική που κατόπιν χρεοκόπησε, δηλαδή από τον Έλληνα φορολογούμενο, αυτόν τελικά και θα φεσώσουν. Πλήρωναν κανονικά τα χρέη του, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Όχι. Υπήρξε και άλλη τροπολογία, Γιάννη Κερνά και Γιάννη Πίνη, τον Απρίλιο του 12, όπου ορίστηκε ότι τρει δόσει τη κρατική επιχορήγηση, μία του 11 και δύο του 12, ήταν ανεκχώρητες και ακατάσχετες από τις τράπεζες. Έτσι, αντί να επιστρέψουν ως όφυλαν τα χρήματα στις τράπεζες, τα χρησιμοποίησαν στις εκλογές. Πώς τα ξόδεψαν, τα έκαναν ό,τι ήθελαν. Η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα το 12, πλήρωνε για να πάει τους οπαδούς της για να ψηφίσουν. Κάτι που δεν μπορούσαν να κάνουν οι υπόλοιποι. Για να παραφράσουμε τον Όργουελ, όλα τα κόμματα ήταν ίσα, αλλά μερικά ήταν πιο ίσα από τα υπόλοιπα. Πληρώνουν τώρα κανονικά τις δόσει τους. Όχι. Όπω προκύπτει από απάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Χωακίν Αλμούνια σε ερώτησή μου στην Ευρωβουλή πριν μερικές εβδομάδες, από τις αρχές του 2013 τα δύο κόμματα έχουν πάψει να εξυπηρετούν κανονικά τη συντριπτική πλειοψηφία των δανείων τους. Το γεγονός αυτό όμως, τα περισσότερα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης το απέκρυψαν από τους πολίτες. Η χρεοκοπία των δύο κυβερνητικών κομμάτων στην Ελλάδα του 2014 καλύπτεται από τον νόμο της σιωπή. Ποιοι έχουν την ευθύνη για το σκάνδαλο, πρώτα ασφαλώς οι δανειστές τραπεζίτες διορισμένοι από τις κυβερνήσεις και τα κόμματα που ήλεγχαν τις κυβερνήσεις στην περίπτωση της αγροτικής που δάνειζαν γνωρίζοντας ότι τα δάνεια αυτά δεν πρόκειται να εξυπηρετηθούν και βέβαια οι αρχηγοί που πήραν τα δάνεια που ήξεραν ότι δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν η Ευρώπη και η Τρόικα τι κάνει έθεσα πρώτο στο θέμα το 2011. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε τότε ότι δεν θα επιτρέψει να συνεχιστεί το σκάνδαλο. Δεν τηρήσω όμω την υπόσχεσή τη. Συνέχισα να του πιέζω και ω Ευρωβουλευτή και ω Πρόεδρο τη Δράση με ρωτήσει, άρθρα και κάθε άλλο τρόπο. Κανένα αποτέλεσμα. Και η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη ξεκίνησε έρευνα. Πριν όμω φτάσει σε αποτέλεσμα, η νέα κυβέρνηση Σαμαρά ψήφισε ειδική τροπολογία που δεν επιτρέπει τη δίωξη ούτε των τραπεζιτών και των στελεχών που έδωσαν τα δάνεια, ούτε των πολιτικών που τα ζήτησαν. Πήραν χρήματα που δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν, τα ξόδεψαν εισηγείαν του φορολογούμενου, σταμάτησαν να πληρώνουν τις δόσεις τους κανονικά και μετά αμνίστευσαν και τους τραπεζίτες που παράνομα τα έδωσαν και τους ηθικούς αυτούργους. Χρησιμοποίησαν δηλαδή τη Βουλή για να αμνιστεύσουν τους εαυτούς τους. Τι θα γίνει τελικά, Μόνο εσείς μπορείτε πια να αποδώσετε δικαιοσύνη. Τιμωρήστε έμπρακτα όσους σας έχουν λαιλατήσει. Με την ψήφο σα στις εκλογές και ενημερώνοντας ηλεκτρονικά, κάνοντας share με κάθε άλλο τρόπο τους φίλους και γνωστούς σας για την υπόθεση αυτή. Σπάστε τον νόμο της σιωπής.